Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλους τους ρωτάμε εντωμεταξύ για τις δημοτικές εκλογές και τα ψηφοδέλτια. Το κίνημα οικολόγων Τα ψηφοδέλτια τίποτα. Του κινήματος οικολόγων τα αποφασίσουν οι επαρχιακές επιτροπές. Δεν έχει σχέση η κεντρική διοίκηση του κινήματος. Οπότε είναι η κάθε επαρχία τα χειρίζεται μόνη της. Ναι. Ομαλότητα πλέον στο κίνημα οικολόγων, ηρεμία μετά και τις πρόσφατες αλλαγές. Εσείς αποχωρήσατε και οθελώς από την Προεδρία. Βέβαια, ναι. Εντάξει, υπάρχει ακόμα μια μεγάλη αναστάτωση. Δεν νομίζω να είναι τόσο γρήγορα να έρθει η ηρεμία. Θέλει χρόνια για να επανέλθουν πίσω τα πράγματα. Τόσο βαθύ το ρήγμα σε ένα τόσο μικρό κόμμα και υποτίθεται ευέλικτο και προοδευτικό, κύριε Θεοπέμπτου. Τι να πω. Πάμε να πούμε για τον ΑΚΑΜΑ. Ζητήσατε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος από την Ελεγκτική Υπηρεσία να κάνει κάποιον έλεγχο. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι στον ΑΚΑΜΑ γίνεται ό,τι θέλουν τα συμφέροντα. Αυτό καταλαβαίνει η κοινωνία. Να μου επιτρέψετε να εξηγήσω τη διαδικασία πρώτη. Ναι, περιεκτικά για να μας πάρει ο χρόνος, αλλά βέβαια, να το εξηγήσω. Ναι. Αποφάσισε η κυβέρνηση να διορθώσει τους χωματένιους δρόμους μέσα στο κρατικό δάσος που είναι η περιοχή του ΑΚΑΜΑ. Η διαδικασία τώρα, η περιβαλλοντική, λέει ότι όταν θες να κάνεις κάτι σε τόσο ευαίσθητη περιοχή, πάει και κάνεις μια μελέτη εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον. Και όταν η ευαίσθητη αυτή περιοχή είναι και Natura 2000, κάνεις και μια δέουσα, δίνεις μια ειδική έκθεση για τούτον τον λόγο. Οπότε, αν πήγαινε η κυβέρνηση, έδωσε στην Επιτροπή αυτές τις μελέτες, η Επιτροπή που τις εξετάζει τις διάβασε, και έβαλε όρους τι έπρεπε να γίνει στο τμήμα δασών που θα εκτελούσε το έργο που ήταν ο ιδιοκτήτης του έργου. Το τμήμα δασών είχε την υποχρέωση να δει τι του έγραψα, να ετοιμάσει προσφορές, να βγει έξω και να κάνει την προκήρυξη. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι οι προσφορές δεν έχουν καμιά σχέση με το τι λέει η μελέτη, η γνωμάτευση της μελέτης ότι πρέπει να κάνετε αυτό, να προσέχετε αυτό, να αυτό, να κάνετε αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάπου επίε λάθος. Και είναι γι' αυτό που έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα τώρα. Μάλιστα. Ή επίε λάθος, κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του, κάποιος δεν έσκευασε, ήταν ξεπίτηδες, η πρόθεση ήταν αρχικά να κάνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς πάντα είμαστε καχύποπτοι και βλέπουμε πάντα σκοπιμότητες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Πρέπει να το δείξει μια διερεύνηση. Ίσως αυτή η έκθεση που ζήτησε και έλαβε ο Υπουργός Γεωργίας. Η έκθεση του Υπουργού Γεωργίας δεν δείχνει φταίξιμο σε κάποιον. Λίγο παράξενη. Πώς γίνεται είναι ο φταίχτης πάντα να μην τον βρίσκουμε, κύριε Θεοπέμπτου? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κάθε φορά γίνεται μια έκθεση, στείνεται μια επιτροπή από τον συνεργατισμό μέχρι την Κουτσή Μαρία. Έχουμε ειδίκευση. Έχουμε ειδίκευση αυτό και δεν βρίσκουμε τους ενόχους. Γι' αυτό περιμένουμε, ζητήσαμε σαν επιτροπή από τον Γενικό Ελεγχτή να ψάξει που έπηγε λάθος. Ναι. Γιατί πρέπει να εξηγήσω ότι είναι αδίκημα να παραβιάσεις τη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής μελέτης. Είναι σοβαρό αδίκημα. Και δεν το λέει η Κυπριακή νομοθεσία, το λέει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι. Είναι αδίκημα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς έχει να το... Έχει επιπτώσεις αν μη τι άλλο. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι το αρκεί οποίο... να σε πιάσουν. Κρύβεται. Έχει γίνει ένα αδίκημα εδώ. Μάλιστα. Ζητήσατε λοιπόν από την Ελεγκτική να ασκήσει τον σχετικό έλεγχο. Τι σας απάντησε η Ελεγκτική? Η Ελεγκτική ξεκίνησε να τον ασκήσει, αλλά πήραμε χτες μία επιστολή η οποία λέει ότι ζήτησε στοιχεία και αυτά για να τα δώσει το Υπουργείο Γεωργίας, ζήτησε νομική γνωμάτευση να θα τα δώσει ή όχι. Ναι. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι αυτό. Αν για παράδειγμα το να δώσω στοιχεία θα πειράξει οποιαδήποτε πειθαρχική έρευνα, μπορεί, αλλά θα κάνουν πειθαρχική έρευνα ή απλώς έληξε, δεν ξέρω, πάντως το βρίσκω λίγο περίεργο. Ναι. Από την άλλη, δεν χρειάζεται και πολλά στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας, τα στοιχεία τα έχουμε όλοι, είναι η γνωμάτευση και τι βγήκε προσφορές. Κάτι το οποίο είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, είναι μυστικό, ναι. Γιατί απαγορεύεται να κρατάς μυστικά πληροφορίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Είναι δημόσιο αγαθό το περιβάλλον, είναι δικαίωμα όλων. Έχει ειδική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, δηλαδή ότι έχει σχέση να μπορώ να το πιάσω, να το δω, είσαι υπόχρεος να μου το δώσεις. Mm-hmm.
έχουν υποχρέωση να ρωτούν τον κόσμο να κάνουν δημόσιες διαβουλεύσεις πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση έχει σχέση με το περιβάλλον, ναι. Και δικαιούμαστε να τους παίρνουμε και δικαστήριο. Ναι, αλλά γίνεται αυτό. Στα δικαστήρια ως γενική πρακτική δηλαδή των κυβερνήσεων για να λαμβάνουν αποφάσεις. Ναι, στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτή πάρα πολύ. Πρόσφατα, επειδή μας δυσκόλευαν οι κυβερνήσεις ως τώρα, έχει και πρόσφατη απόφαση του Κυπριακού Δικαστηρίου. Μάλιστα. Ότι μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Επομένως, δεν έχει δικαιολογίες η κυβέρνηση. Πάμε και στο άλλο μεγάλο ζήτημα, κόστος ενέργειας, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε και τα μηνύματα που λαμβάνουμε γενικώς και από την Ευρώπη είναι ότι το κόστος ενέργειας από τη νέα χρονιά, σε δύο εβδομάδες δηλαδή σχεδόν, θα εκτοξευτεί, κύριε Θεοπέμπτου. Εντάξει, πρέπει να εξηγήσω ότι το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι θα αυξηθεί το κόστος ενέργειας και ποια είναι τα μέτρα που θα το κάνουν αυτό να αυξηθεί. Ναι. Για παράδειγμα, έχουν πάρει την απόφαση να φορολογήσουν τον άνθρακα. Δηλαδή, πού έχουμε εκπομπές άνθρακα. Και γι' αυτό αλλάξαν, έχει νομοθεσία τώρα για την ναυσιπλοεία. Τι καύσιμα έχει η ναυσιπλοεία. Έχει νομοθεσία η οποία λέει ότι επειδή βάλω περιορισμούς στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, δεν γίνεται να παράγω εγώ ένα προϊόν με τούτους όλους τους περιορισμούς και να μου φέρνεις εσύ φτηνά από άλλη χώρα. Μάλιστα. Γι' αυτόν εμπήκε και ο φόρος άνθρακα. Ναι. Ούτως ώστε αν έρχεσαι από τρίτη χώρα και δοκιμάζεις να φέρεις προϊόντα στην Ευρώπη, σου βάλουν φόρον άνθρακα για να αξισώνονται, να μην φεύγουν. Και είναι αντικίνητρο ούτως ή άλλως. Έβαλα φορολογία πάνω στις 4 μεταφορές, πάνω στα καύσιμα. Εμείς δεν ζητήσαμε εξαίρεση για το ότι δεν μπορούμε να φύγουμε στην Κύπρο χωρίς αεροπλάνο. Ναι. Δεν έχουμε άλλον τρόπο. Και μετά έρχονται και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, θα βάλουν μια φορολογία στις χώρες, στις μεταφορές. Και εδώ δεν ξέρω τι είναι να κάνει η Κύπρος, η οποία προσποιείται εδώ και πολλά χρόνια ότι θα και δεν κάνουμε τίποτα. Το μόνο που κάνουμε, για να είμαι δίκαιος, και αυτό για μένα είναι διαφθορά, πήγαμε το 2010 σε ειδικούς, έκαναν μας μια μελέτη για τη Λευκωσία των κυκλοφοριακών, για τους άλλους φυσικά μας ενδιαφέρει, μόνο για τη Λευκωσία έκαναν. 10 χρόνια μετά που δεν έκαναν τίποτε σημαντικό από ό,τι έλεγε η μελέτη, είπα να παλιά η μελέτη να κάνουμε άλλη. Ξεκινήσαν να κάνουν άλλη μελέτη για τη Λευκωσία, αποφασίσαν να κάνουν και μελέτες για Λάρνακα, Λεμεσόν και Πάφων, για Μόχωστος μας ενδιαφέρει φυσικά. Και τώρα είμαστε να κάνουμε μελέτες. Ναι. Δηλαδή από μελέτες πρώτη. Πόσα λεφτά μας πήγαν στις μελέτες? Είναι 3-4 εκατομμύρια κάθε μια, φαντάζομαι. Χωρίς όμως να λάβουμε μέτρα τα οποία μπορεί, ναι, να εισηγούνται οι μελέτες. Και να σας εξηγήσω ότι η μελέτη του 10, για τους Λευκωσιάτες θα καταλάβουν τι λέω, η μελέτη του 10 έλεγε για παράδειγμα για τις ποδηλατοδιαδρομές, ναι, για τα πεζοδρόμια, ναι, ναι, για τις στάσεις των λεωφορείων, ποιες διαδρομές να κάνουν. Έκαμνε σου εγγυάτουν ότι δεν θα περιμένεις περισσότερα από 10 λεπτά σύνολο του να περιμένεις να έρθει για να πάει και του να περιμένεις να έρθει για να επιστρέψεις. Και ένα από τα πράγματα που έλεγε ήταν ότι η Λευκωσία θα πρέπει για να κινούνται γρήγορα τα αυτοκίνητα, να έχει ένα δρόμο που κατεβαίνει στο κέντρο και ένα δρόμο που βγαίνει από το κέντρο. Και 7-8 χρόνια μετά έκαναν ένα δρόμο που βγαίνει από το κέντρο την Καλλιπόλεως και τώρα έβαλαν τις λωρίδες για την Μακαρίου. Ναι. Η μελέτη δεν είχε μέσα στη μελέτη στάδια εφαρμογής. Είπαν ότι αυτό πρέπει να γίνει στη Λευκωσία. Κάντε το. Και κάνουν τα με στάδια που εν και βολεύκει. Έπρεπε να το δουν πιο προσεκτικά. Θα μπορεί να γίνει δόγμα του σοκ από τη μια μέρα στην άλλη. Πώς μέχρι να ξεκινήσει τα έργα δεν μπορείς να σκάψεις όλη την πόλη. Εντάξει, το θέμα είναι τις μονοδρομήσεις. Ναι. Έπρεπε να σκάψουν λίγο πιο προσεκτικά. Μάλιστα. Αυτό λέω. Και τούτα όλα γίνονται γιατί προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας κάνει να ζητούμε να χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια. Μάλιστα. Έρχονται για τα σπίτια, για τις κεντρικές θερμάσεις, θα απαγορευτεί το πετρέλαιο το 28 στις κεντρικές θερμάσεις, στα δημόσια κτίρια. Αυτό. Α, στα δημόσια κτίρια, όχι, ναι, στα σπίτια μας. Όποιον καινούργιο δημόσιο κτίριο γίνει το 2028, ναι, 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 δεν θα έχει ορυκτά καύσιμα. Και όποιον καινούργιο γίνει ιδιωτικό από το 2030, μάλιστα, δεν θα έχει γκάζινη πετρέλαιο. Τρεις λέξεις και πολύ σύντομα να μας πείτε τι περιμένουμε για αυτές τις τρεις λέξεις με τη νέα χρονιά. Καύσιμα.
αυξήσεις, γιατί έρχεται ειδική αύξηση πάνω στα καυσίμα που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και λίγα χρόνια. Και θα την εφαρμόσουμε εμείς. Είμαστε υπόχρεοι. Μάλιστα. Θα αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των καυσίμων. Mm-hmm. Αντί τώρα που φορολογάς ένα λίτρο καύσιμου, πόση ενέργεια περιέχει και βάζεις φόρο, ναι. Θα έρθει και να πει ένα λίτρο καύσιμων, πόση ρήπη εκπέμπονται. Ο ρηπαίνων πληρώνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ρεύμα. Εμείς είμαστε μια χώρα που εβάλαμε φωτοβολταϊκά, όχι για να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρισμού, αλλά για να πλουτίσουν ορισμένοι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η παραγωγή με φωτοβολταϊκά στοιχίζει 3-4-5 σεν την κιλοβατόρα και το με πετρέλαιο στοιχίζει 18, ας πούμε, και εμείς αγοράζαμε το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά στα 18. Άρα και εδίωσαμε εκεί... φοβερό κέρδος. Και εκεί περιμένουμε αυξήσεις. Φυσικά. Γιατί έρχεται πρώτα η αύξηση στους ρήπους. Ναι, ναι. Και θα συνεχίσει η κυβέρνηση να εισπράττει, γιατί δεν δέχεται να αφαιρέσουμε το ΦΠΑ από τους ρήπους. Λογαριάστε το 1 τρίτο του λογαριασμού του ηλεκτρισμού μας, σχεδόν το 1 τρίτο, είναι λόγω των ρήπων. Μάλιστα. Άρα η προσπάθεια που κάναμε στη Βουλή ήταν καλά, τσίντα λεφτά για ρήπους, να έναν και να πληρώνω ΦΠΑ από τσίντα λεφτά. Έδεχονται. Μάλιστα. Και εισπράττουν γύρω στα 40-50 εκατομμύρια φυσικά, γι' αυτό δεν δέχονται. Κλείνοντας, αερομεταφορές, αεροπλάνα. Ζητήσαμε εξαιρέσεις όσον αφορά τις αερομεταφορές και από ό,τι αντιλαμβάνουμε την έχουμε πάρει, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη και έντονη δραστηριότητα εδώ και λίγα χρόνια και εντείνεται συνέχεια για να προωθηθούν οι πολύ γρήγορες συνδέσεις με τρένο. Μάλιστα. Μπορεί να έχεις πάρα πολλά καλές συνδέσεις high speed trains, ψηλής ταχύτητας τρένα, ναι. Και μάλιστα γίνεται και πάρα πολύ σπρόξιμο από την πλευρά της Κίνας για να φτάνουν τα προϊόντα στην Ευρώπη πολύ γρήγορα με και γραμμές τρένων παρά να κάνουν τόσες μέρες. Εμείς θα κάνουμε καμιά γραμμή τρένου. Κανονικά η μελέτη που έγινε πριν λίγα χρόνια έδειξε ότι εσύφερε να κάνουμε μια γραμμή τρένου Λευκοσία, Λάρνακα, Λεμεσόν, Τρίγωνο. Ναι. Για τα εμπορικά λιμάνια και τις μετακινήσεις των επιβατών. Την Πάφο να την αφήσουμε απ' έξω και την ελεύθερη επαρχία. Η Πάφος όπως... έχει δυσκολία στο να βάλει τρένο, γιατί έχει... δεν είναι ομαλόν το έδαφος, έχει ανήφορα κατήφορα. Ναι. Οπότε θα χρειαστεί να κάνει τον έλια. Καλά, την Ελλάδα τη κάψανε όλοι. Τρεις δεκαετίες κάβουμε τα βουνά της Ελλάδας για να κάνουμε σειράκες. Η πρώτη φάση και η πιο εύκολη ήταν αυτή. Ναι. Γιατί όταν πηγαίνει κατά τη διάρκεια εργάσιμες ώρες, κινείσαι μεταξύ Λευκοσίας, ναι. Λεμεσού, ναι, ναι. Βλέπεις όλα αυτά τα φορτηγά τα οποία δυσκολεύουν μπορεί να. Μάλιστα. Και να μειώσει και πολλά κόστα. Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρή. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.